Στο χωριό Ταραμπάδο ήρθαμε, όπου ο καλός μου φίλος ο Νίκος Αγιώτης μου τηλεφώνησε χθες, ο οποίος έχει σπουδάσει μαρμαρογλυπτική εδώ στην Τίνο. Μου είπε να πάτε σε αυτό το χωριό αν θέλεις να βγάλεις περιστερώνες, έχει πολλούς. Το θέμα είναι ότι δεν βρίσκουμε άνθρωπο να μας μιλήσει. Λες και είναι εγκαταλελειμμένο το χωριό. Δεν υπάρχει ψυχή. Απέναντι τους βλέπω. Έχει πολλούς εδώ πραγματικά. Χθες είχαμε και ένα ατυχές περιστατικό. Έχασα την GoPro και στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Και τώρα τραβάω με την DJI T2. Θα δούμε τι κάνει και αυτή. Ευτυχώς που την είχα πάρει μαζί μου. Λες και το ξέρα. Τέτοια ησυχία σε αυτό το χωριό. Απίστευτη. Λες και δεν μένει κάτοικος εδώ κανένας. Γεμάτο περιστερώνες πάντως, περίτεχνη. Δεν πάει από εδώ. Α, από κάτω πάει, για περίμενε. Πού πάει από κάτω. Έχει καμιά βρύση. Πλησταριό ίσως, και εδώ. Βέβαια. Ένδειξη νερού. Υπάρχει νερό, πάντως δεν τρέχει. Φαντάζομαι ότι αν δεν τα είχαν καθαρίσει το μονοπάτι, θα υπήρχε πρόβλημα εδώ να περπατήσει κανείς και να το βρει για να πάει στους... Μας είπε μια κοπέλα στην είσοδο του χωριού ότι έχουν καθαρίσει το μέρος. Καταπράσινο το χωριό. Ένδειξη νερού. Ένδειξη ύπαρξης νερού. Δύσκολο το μονοπάτι, πραγματικά. Περνάει μέσα από, περνάει πάνω από πέτρες, έχουν βάλει για τα κατσίκια, δεν ξέρω τι έχουν, πώς έχουν κάνει. Πίσω μου έχει ένα περιστερώνα. Μπροστά μου έχει άλλους δύο. Επτασφράγες, το μυστικό μοιάζει να είναι οι περιστερώνες. Πολύ δύσκολη η πρόσβαση. Σχεδόν αδύνατη σε πολλές περιπτώσεις. Ψηλή η τύχη, πέτρινη. Κλαριά, σαν να μην θέλουν να πλησιάσει κανείς. Είναι ιδιοκτησίες αυτοί οι περιστερώνες, από ό,τι έχω μάθει. Πιστεύω να βρούμε κι αλλού να είναι ανοιχτή, πιο προσπελάσιμη. Πλησίασα κανένα δυο, αλλά με μεγάλη προσοχή και αρκετό κίνδυνο, μπορώ να πω. Κύριε Αντώνη, εσείς είστε από εδώ, του Ταραμπάδου, έτσι. Έχει τη φήμη ότι είναι το χωριό με τους περισσότερους περιστερώνες εδώ. Περισσότερους περιστεριώνες, ναι. Γιατί έγιναν αυτοί οι περιστερώνες και πότε έγιναν? Η χρονολογία δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς, αλλά αυτοί έγιναν την εποχή που ήταν οι ενετοί στις Κυκλάδες και τους είχαν κάνει, γιατί εδώ ήταν και κατάλληλοι χώροι, είχε πέτρες. Ήταν τα χωράφια, είχαν πέτρες και μαζεύαν για να έτσι ένα τέτοιο κτίριο. Να φανταστείς, άμα δεν ήταν οι πέτρες κοντά, δεν μπορούσε να το φτιάξεις. Πρέπει να είναι κοντά οι πέτρες. Πώς θα τις κουβαλήσεις με τα χέρια, τότε δεν είχε ούτε αυτοκίνητα, τότε με το κάρο. Και τα κάμανε για την κοπριά το περιστεριό, γιατί είναι πολύ καλή η κοπριά για τα τσιπευτικά. Τη μαζεύαν από μέσα από το χτί. Από το περιστεριώνα, γιατί το χειμώνα τα ταΐζαν τα περιστέρια και για το καλοκαίρι για να έχουν τα πιτσουνάκια. Τα τρώγανε κιόλα. Όπως και εμείς τώρα
τα τρώμε. Διατηρούνται πάντως έτσι μέχρι τις μέρες μας. Έχει πολλά περιστέρια. Τώρα συνέχεια πετάνε. Ναι, απλώς ήταν δύσκολη η πρόσβαση στις πιο πολλές. Δεν μπόρεσε να πλησιάσω. Ήταν πολύ δύσκολο. Έχουν πέτρες, έχουν ξύλα βάλει επίκητες μάλλον για να μην πηγαίνουν τα ζώα. Για να μην πηγαίνουν τα ζώα, ναι. Ναι, αλλά δεν πάνε και οι άνθρωποι. Δεν και πάνε... αυτή η ζώα. όχι. Αλλά οι άνθρωποι. Αυτά είναι ιδιόκτητα. Ιδιόκτητοι. Α, ιδιόκτητοι περισσερώνε είναι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Ιδιόκτητη. Να είστε καλά. Και το χωριό απάνω, μέσα ναι. Πάνω-πάνω είχαν 2-3 σπίτια και αυτά τα σπίτια είχαν. Σταράτσες. Εμείς εδώ δεν έχουμε σουφίτσες. Ναι. Αλλά αυτοί είχαν ένα δωμάτιο και πήγαιναν. Τα περιστέρια μέσα εκεί. Όπως μπαίνω στο χωριό, είδα ένα πολύ ωραίο σπίτι, ναι, φάτσα ναι, μεγάλο, ναι, ναι. Που αριστερά μοιάζει με περιστερώνας. Είναι περιστερώνας αυτό? Όχι, σπίτια είναι. Σπίτιο είναι. Ναι, υποσύ, εγώ είμαι το 48 γεννηθής, αλλά πιο παλιά, το θυμάμαι, είσαι περιστέρια δηλαδή, πιτσιρικάς. Όσο το σπίτι, η ταράτσα πάνω είχε ένα δωμάτιο και είσαι περιστέρια. Μάλιστα, πολύ ωραία. Ναι. Πόσοι κάτοικοι στο χωριό, ερημιά είδα. Τώρα είναι καμιά 35 άτομα. Το καλοκαίρι λέτε, το χειμώνα. Το χειμώνα. Αλλά είναι στα τριγύρω σπίτια του χωριού. Στο κέντρο έχουν. Τα έχουν παρατήσει τα σπίτια γιατί. Είναι και δύσκολα στο φτιάξιμο και. Ναι, ναι, ναι. Όταν τα πέτρινα, μην νομίζει. Ξέρετε, έξω τα κάνω για να τα φτιάξω. Για να τα κρατήσει την υγρασία το χειμώνα. Ναι, ναι. Εδώ έχει πολύ υγρασία το Κυκλάδες. Στα νησιά ναι, ναι. Έχουν πολύ υγρασία. Μάλιστα. Ωραία, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και γεροί να ερχόστε να μας βλέπετε. Καλή διαμονή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας, γεια. Γεια χαρά, γεια.